μας έχουν ανισχύσει πάρα πολύ κάποια θέματα που βλέπουμε τώρα όσον αφορά τα θέματα της υγείας. Γενικά ήταν μια παράξενη χρονιά όσον αφορά τις ιώσεις, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Και τώρα τελευταία ακούμε για έξαρση κρουσμάτων κοκκίτη. Είναι αρρώστιες που τις είχαμε ξεχάσει. Κοκκίτης, ναι. Η λαρά. Κάποια κρούσματα μηνυγκίτιδες που είχαμε πριν από κάποιους μήνες. Λοιπόν, Γκίκας Μαγιορκίνης, καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας, ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ. Καλημέρα, κύριε Μαγιορκίνη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε καιρό και να τα πούμε. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, ακούμε τώρα διάφορα. Δεν ξέρω, ήταν γενικά ένας παράξενος χειμώνας όσον αφορά διάφορες ασθένειες, οι οποίες κράτησαν και πολύ. Δηλαδή, είχα πάρα πολύ κόσμο που ταλαιπωρήθηκαν από βύχες, από ιώσεις κτλ. Τώρα τελευταία ακούμε για έξαρση κρουσμάτων κοκκίτη. Ναι. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για αυτή την έξαρση κρουσμάτων κοκκίτη, η οποία είναι σε όλη την Ευρώπη. Καταρχήν, ο κοκκίτης δεν είναι ιός, είναι βακτήριο. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι μπορεί να και θεραπεύεται με αντιβιώσεις. Όχι με, δεν είναι σαν τους ιούς που χρειάζεται ειδικά αντικά φάρμακα. Το βασικό στοιχείο για τον κοκκίτη είναι η πρόληψη, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια γίνεται μέσω του εμβολίου. Είναι ένα εμβόλιο που κάνουν τα παιδιά από το δεύτερο μήνα κιόλας. Είναι αρκετά τα εμβόλια, είναι 5 τα εμβόλια που χρειάζεται να κάνει. Και σε μικρή ηλικία, δηλαδή τα μωράκια, τα οποία είναι έτσι πιο ευαίσθητα, ευάλωτα, προστατεύονται από τα αντισώματα που παίρνουν από τη μητέρα τους. Έτσι λοιπόν, έχουμε κατά καιρούς εξάρσεις κοκκίτη και αυτή είναι μία από τις εξάρσεις που έχουμε. Δεν είναι στα επίπεδα που βλέπαμε πρώτου εμβολιασμού. Mm-hmm. Για να, προφανώς ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει, είχαμε χιλιάδες κρούσματα mm-hmm. κοκκίτη πριν από τον εμβολιασμό. Τώρα έχουμε τις τάξεις των δεκάδων ή εκατοντάδων. Στις εξάρσεις αυτό που συστήνεται είναι οι έγκυες γυναίκες στην 25η, 26η, 7η κοίησης μέχρι το τέλος να κάνουν έναν αναμνηστικό εμβολιασμό ώστε να πάρει το μωρό τα αντισώματα που θα παράξει η μητέρα και να προστατευτεί τους πρώτους μήνες μέχρι να αναπτύξει ανοσία από τα εμβόλια που θα γίνουν mm-hmm. στο δεύτερο, τρίτο μήνα κοίησης. Δεύτερο, τρίτο μήνα αφού θα έχουν γεννηθεί. Τώρα, τα συμπτώματα είναι πολύ ήπια σε αρχικές φάσεις, δηλαδή συνήθως εάν κάποιος δεν έχει κάνει καθόλου εμβόλιο, αυτό που παρουσιάζει είναι ένα συνάχικη και ίσως να μην έχει και καν πυρετική κίνηση και μετά από τις πρώτες δύο εβδομάδες mm-hmm. αρχίζει ένας εντονότατος βήχας, παροξυσμικός, δηλαδή αρχίζει το πιάνει και βήχη για αρκετά λεπτά μέχρι που μπορεί να κάνει και εμετό κάποιος. Mm-hmm. Στα αγγλικά λέγεται whooping cough, δηλαδή ο βήχας που ουρλιάζει γιατί δεν μπορεί κάποιος να πάρει ανάσα και ιδίως τα παιδάκια μπορεί να είναι τόσο βαρύ που να καταλήξουν κιόλας. Γι' αυτό είχαμε και θανάτους από το συγκεκριμένο βακτήριο σε κάποια μωρά. Πάντως αυτός ο βήχας που λέτε, κύριε καθηγητά, είναι και το χαρακτηριστικό του κοκκίτη και ακριβώς. Αν επιμένει και είναι τόσο έντονος, είναι αυτό που θα μας δώσει και το στίγμα ότι προφανώς νοσούμε από την συγκεκριμένη ασθένεια. Αλλά ναι, το ερώτημα που έτσι θέλουμε να κάνουμε είναι... Όταν παρουσιαστεί βέβαια ναι. είναι λίγο αργά, έτσι να το ξέρουμε. Έτσι. Αυτό άρα είναι το τι βασικό. Κάνουμε λοιπόν, άρα πώς εμείς πρέπει να ψηλιαστούμε ότι κάτι σημαίνει. Κοιτάξτε, αν υπάρχει κρούσμα, δηλαδή έχει γίνει διάγνωση στο περιβάλλον, μετά πρέπει να γίνει έλεγχη και να ληφθεί αντιβίωση. Mm-hmm. Επίσης να πούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί μπορεί να το κουβαλάνε και να είναι και χωρίς συμπτώματα. Γι' αυτό το λόγο τα παιδιά, για τα παιδάκια, για τα μωράκια, τα οποία έχουν και τη μεγαλύτερη ευαλωτότητα, το πιο σημαντικό είναι ο εμβολιασμός της εγκύου μητέρας στην 26η εβδομάδα που στην ουσία και τα προστατεύει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το α και το ω, γιατί υπάρχει θεραπεία, δηλαδή μπορούμε να δώσουμε αντιβίωση, το α και το ω είναι η πρόληψη, δηλαδή ο εμβολιασμός. Που σημαίνει, κύριε Μαγιορκίνη, ότι αυτή η έξαρση ή εν πάση περιπτώσει η αύξηση των κρουσμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε σταματήσει να εμβολιαζόμαστε. Όχι και ναι και όχι. Η κάλυψη του εμβολίου είναι αρκετά υψηλή. Δεν έχουμε έξαρση της τάξης των χιλιάδων έτσι, που είχαμε, σας λέω, πριν τον εμβολιασμό. Κάνει κάποιους τέτοιους κύκλους και θα έλεγα είναι μεν έξαρση αλλά είναι μικροέξαρση.
και, σε κάθε, και την κάνει κάθε 3-5 χρόνια. Μπορεί να έχει σχέση και με τον εμβολιασμό ότι κάποιοι δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά το πιο σημαντικό στοιχείο που, που θέλω έτσι να τονίσω είναι όταν έχουμε αυτές τις εξάρσεις, αυτό που συστήνουμε είναι τον εμβολιασμό των εγγύων. Οπότε είναι μία περίοδος όπου όλες οι έγκυες θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τους γυναικολόγους τους για να κάνουν το εμβόλιο τη σωστή χρονική στιγμή, ώστε να προστατεύσουν τα μωράκια όσο το δυνατόν περισσότερο. Μάλιστα. Και σε κάθε περίπτωση και να μιλούν και με τους γυναικολόγους και με τους παιδιάτρους, έτσι να είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαγιωργίνη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.